Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο της Βάρης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Κιανού Αστέρα Βάρης. Σήμερα είναι η τέταρτη προπόνηση και μαζί μας για να συνομιλήσουμε για την επανέναρξη των προπονήσεων και για το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Κάτσικα. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, coach, τέταρτη προπόνηση σήμερα, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων. Θα ήθελα πρώτα το πρώτο σου σχόλιο, εάν ήσουν ασύμφωνος και η ομάδα να ξεκινήσουν οι προπονήσεις ώστε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής στη φετινή αγωνιστική χρονιά. Ναι, δεν σας κρύβουμε ότι όλοι οι άνθρωποι εμπλεκόμενοι με το ποδόσφαιρο, είτε είμαστε προπονητές, είτε είναι αθλητές, είτε είναι παράγοντες, αδειμονούσαν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δόξα τω Θεώ, πήραμε το πράσινο φως από τους δημοσιολόγους. Εμείς θέλαμε και θέλουμε φυσικά να παίξουμε πάντα με γνώμονα την υγεία των εμπλεκομένων. Και πάντα απ' όλα με γνώμονα να το θέμα. Γιατί άρα είστε υπέρ. Είμαστε υπέρ. Θέλατε να και ανοίξουμε. Ο σύλλογός μου και η διοίκησή μας και εμείς όλοι θέλαμε, όπως θεωρώ ότι η πλειοψηφία των ασχολούμενων με το ποδόσφαιρο θα ήθελε να ξεκινήσουν. Τώρα, coach, τέταρτη προπόνηση σήμερα. Το πρωτάθλημα ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου. Πιστεύεις, coach, ότι είναι μέχρι τις 28 Μαρτίου θα είναι έτοιμη η ομάδα και γενικά όλες οι ομάδες για την επανέναρξη? Είναι ένα πρωτάθλημα ειδικών συνθήκων. Σωστά. Με ένα ορίζοντα που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα δεν φτάνουν 4 εβδομάδες. Είναι γνωστό σε όλους, το ξέρουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και όλοι. Όμως θα κάνουμε από τη στιγμή που πήραμε το πράσινο φως, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν εμείς να προετοιμαστούμε και να ετοιμαστούμε να είμαστε έτοιμοι στην έναρξη του αθλήματος όσο μπορούμε και σωματικά και ψυχοπνευματικά να παίξουμε τα παιχνίδια που τόσο θέλαμε. Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές. Σκέφτεστε να κάνετε και κάποιες ημέρες διπλές προπονήσεις? Οι προπονήσεις μας θα είναι καθημερινές. Στο πρόγραμμά μας δεν έχουμε βάλει διπλές ακόμα, αλλά είναι καθημερινές. Έχουμε σαν στόχο 28 του μήνα να είμαστε καλά και από θέματα υγείας, τραυματισμών και τα λοιπά. Και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως ανακοινώθηκε, θα είναι πρωτάθλημα ενός γύρου. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, τα 4 παιχνίδια που είχαν γίνει, είχατε 3 νίκες και μία ισοπαλία τελευταία αγωνιστική με τον Ακράτο. Στην πρώτη θέση είναι ο ΕΑΣ Σαλαμίνας, ο οποίος έχει το απόλυτο. Μπορεί να τα καταφέρει? Κοιτάξτε, ο στόχος μας ήταν από την αρχή, από το καλοκαίρι που κάναμε την προετοιμασία, τη μεγάλη και εκείνη πάλι πολύ καιρό, ήταν η ομάδα να διακριθεί. Τώρα συνεχίζουμε να είμαστε, αφού είμαστε στη δεύτερη θέση, θα προσπαθήσουμε. Βέβαια είναι διαφορετικές οι συνθήκες, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο κάθε αθλητής και συνολικά ο σύλλογος, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Βλέποντας το πρόγραμμα, όλα τα παιχνίδια μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου, θεωρείς ότι είναι ευνοϊκό το πρόγραμμα για την... Θεωρώ τώρα ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκά ή δυσμενή πράγματα. Το δεν ξέρει σε τι λόγω κατάσταση. Το ότι δεν ξέρει κανείς σε ποια κατάσταση θα είναι τόσο η δικιά του ομάδα όσο και οι αντίπαλες ομάδες. Σίγουρα όμως εμείς θα προσπαθήσουμε και το καλύτερο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει καλό υλικό, είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ οργανωμένη, διοικητικά και αγωνιστικά και περιμένουμε να εμφανιστούμε ανταγωνιστικοί στην έναρξη του αθλήματος. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα παλέψουν μαζί με εσάς για την άνοδο? Ποιες ομάδες, βέβαια έχοντας την άποψη μέχρι τις 4 πρώτες αγωνιστικές, έτσι? Ναι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχει πάρα πολύ καλές ομάδες ο όμιλος και δεν θέλω να κάνω καμία πρόβλεψη. Θεωρώ ότι όλοι ξεκινάμε, ανάλογα με τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα, ξεκινάς, ας πούμε, με στόχο τον ίδιο. Απάντες παρόντες οι ποδοσφαιριστές? Ναι, από τις παρόντες, εκτός από τον Βασίλη τον Χαλκιά, ο οποίος στο παιχνίδι του κυπέλου, του πρωταθλήματος, του πανελλήνιου κυπέλου που παίξαμε στην Κρήτη, έπαθε ρήξη χιαστών, θα επανέλθει μετά το καλοκαίρι.
Όλοι οι άλλοι είναι παρόντες. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγωνιστικό πρόβλημα. Αγωνιστικά προβλήματα δεν έχουμε. Με διάθεση είμαστε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Υπάρχει στα πλάνα να γίνει κάποια προσθήκη ή συνεχίζεται με το υπάρχον ρόστερ? Με το ίδιο ρόστερ θα είμαστε. Αν θα προκύψει κάτι θα το δούμε με τον πρόεδρο και τη διοίκηση. Προς το παρόν όμως είμαστε οι ίδιοι. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο υλικό που έχουμε. Τα τελευταία χρόνια ο Αστέρας, έχοντας μία βάση σχεδόν ίδια κατά 80%, διακρίνεται όπου και αν συμμετέχει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος για προσαφαιρέσεις και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα πάνε τα πράγματα καλά. Το ανέφερες και εσύ, coach, ξέχασα να το αναφέρω στην αρχή, ότι είχατε και την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Ναι, δυστυχώς. Το μόνο άσχημο ότι τη φετινή αγωνιστική χρονιά δεν είχατε τους φιλάθλους, δεν μπορούσαν να έρθουν στο γήπεδο να... Εντάξει, είναι γενικό το πρόβλημα. Θα το αντιμετωπίσουμε όπως όλες οι ομάδες το αντιμετωπίζουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το βασικό, είναι να τηρείται το πρωτόκολλο και η υγεία των αθλητών και όλων των εμπλεκομένων πάνω απ' όλα. Από εκεί πέρα τα πράγματα θα πάνε σίγουρα καλά. Πες μας έτσι και δύο λόγια για το υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο τηρείται. Γίνανε τα τεστ, βγήκαν αρνητικά? Γίνανε τα τεστ όπως προβλέπετε. Τήρουμε και ο σύλλογος τηρεί τα πάντα. Μου είπατε ότι για τα αποδυτήρια, αν θέλετε να το πείτε, ότι ξεχωριστά μου είπατε. Ναι, είναι σε γκρουπάκια, είναι, αλλάζουν, δεν αλλάζουν. Κατάξει, αυτό που τηρείται από όλες τις ομάδες, γιατί όπως προείπαμε, ότι αυτό προέχει η υγεία όλων και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και το ποδόσφαιρο μετά ακολουθεί. Μακάρι να είναι συνδυασμό και τα δύο να είναι όλα καλά και να τελειώσει το πρωτάθλημα και να ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά. Ωραία. Ανέφερε εμάς για μια ακόμη φορά τους συνεργάτες σου. Οι συνεργάτες μας λοιπόν είναι γυμναστής, είναι ο Νίκος Ομπαλής, εξαίρετος γυμναστής. Είναι ο Κώστας ο Επόγλου, προπονητής θεματοφυλάκων. Είναι ο Αργύρης ο Χριστίνης, φυσικοθεραπευτής μας. Και ο φροντιστής είναι ο Θανέσος Ιαμόπουλος. Γενικός αρχηγός μας, φυσικά ο Δημήτρης Ολίτσας. Και ο Βασίλης ο Παπαμιχαήλ. Ο Παπαμιχαήλ είναι ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας λύνει και μας βοηθάει σε όλα τα προβλήματα που έχουμε. Ωραία. Τώρα και την δική σου πάλι άποψη. Είσαι τόσα χρόνια στο χώρο. Ανήκεις και στο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ανατολικής. Όχι, είμαι στη Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας. Ναι. Θα ήθελα έτσι την άποψή σου γενικά για την όλη αυτή τη διακοπή. Υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοί σου προπονητές που ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια είναι και ένα γεγονός κοινωνικό, δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου. Εδώ βλέπετε ότι πολλές επιχειρήσεις κλείνουν, άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους και το ποδόσφαιρο εντάσσεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία και οι προπονητές αυτό. Μακάρι να ξεπεραστεί γρήγορα η κρίση αυτή, να είμαστε αισιόδοξοι για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τη ζωή μας που νιώθουμε ότι ανήκει πολύ στο παρελθόν και να την ξαναζήσουμε γρήγορα. Μετά τη ΓΑΜΑ Εθνική, βλέπεις ότι μπορεί να ξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα τσεψανά, όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ή πρέπει να ξεκινήσουν και τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα? Η άποψή μου είναι, χωρίς να είμαι δημοσιολόγος, η δική σου άποψη, ειδικός, με την εμπειρία σου τόσα χρόνια στον χώρο. Ο αθλητισμός είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει. Με πάντα τηρώντας τα πρωτόκολλα και τις υγειονομικές οδηγίες, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει. Ειδικά το χώρο του ποδοσφαίρου είναι. Οι προπονήσεις γίνονται έξω. Αν τηρούνται τα πρωτόκολλα στους χώρους των αποδυτηρίων και αυτά, νομίζω ότι είναι. Και τα τεστ, νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστούν. Ωραία. Και κλείνοντας, τι μπορείς να υποσχεθείς εσύ, ο προπονητής του Κενού Αστέρα Βάρης, ο Μιχάλης Κάτσικας, στους φιλάθλους της ομάδας, τι να περιμένουν από την ομάδα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Η ομάδα μας θα είναι όπως ήταν πάντα, σίγουρα ανταγωνιστική. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το σε τι επίπεδο θα είμαστε θα το δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος της προετοιμασίας. Θα δούμε αν έχουμε τους τραυματισμούς ή οτιδήποτε προκύψει. Όμως για ένα είμαστε βέβαιοι, ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Και στο τέλος θα δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.